Σήμερα λοιπόν η δράση που γίνεται εδώ, αν και δεν έχουμε σύμμαχο τον καιρό, δυστυχώς, είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα της UEFA, το Grassroots Hello Football Friend, το υλοποιεί η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Είναι ένα τουρνουά ποδοσφαίρου που δεν υπάρχουν νικητές, δεν υπάρχουν χαμένοι. Στόχος είναι να απολαύσουν τα παιδιά τη συμμετοχή τους όσο παίξουν σε αυτό το πρωτότυπο γήπεδο εδώ στο κέντρο της πλατείας Άρεως και κάτω από το άγαλμα της πλατείας Κολοκοτρώνη. Θα ελπίζαμε για καλύτερο καιρό. Όσα παιδάκια έρθουν, ελπίζουμε να το ευχαριστηθούν και να είναι μια εμπειρία που θα τους μείνει αξεχάστη. Έχουμε κάποιες συμμετοχές μέχρι τώρα? Μέχρι στιγμής έχουν ήδη ξεκινήσει κάποια παιδάκια και έρχονται συνεχόμενα. Δυστυχώς έχει αρχίσει να βρέχει. Όσα παιδάκια έρθουν θα παίξουν, είπαμε, για να απολαύσουν το παιχνίδι. Αυτός είναι και ο πρωταρχικός στόχος και να περάσουμε. Βέβαια ότι είναι σημαντική να περάσει το μήνυμα ότι είναι σημαντική άθληση για την υγεία του ανθρώπου, αλλά και ότι τα παιδιά μέσα από τον αθλητισμό, πέρα από όλα τα υπόλοιπα ωφέλη που υπάρχουν, μπορούν να κάνουν και καινούριους φίλους. Μπορεί να εντοπίσετε και κάποια ταλέντα από τους όμως ΣΕΠΟ? Είναι οι αρμόδιοι προπονητές εδώ, ξέρουν καλύτερα. Θα δουν, αν και ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι η ανάδειξη ταλέντου, είναι η χαρά και μόνο τη συμμετοχή στο παιχνίδι. Και κλείνοντας, έχετε προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον, στο απότερο μέλλον, κάποια παρόμοια event? Αυτό είναι. Ως ΕΠΣ Αρκαδίας. Ναι, αυτό είναι μια δράση που υλοποιείται από την ΕΠΟ. Όπως έγινε και πέρσι, έτσι θα γίνει και φέτος, με τη μορφή τουρνουά, όχι πρωταθλήματος. Θα διεξαχθεί, έχει ήδη μάλλον ξεκινήσει το παιδικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αρκαδίας. Αλλά σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε τρεις διαφορετικές πόλεις, να το πούμε από τώρα, στην Τρίπολη, στη Μεγαλόπολη και στο Άστρος, θα διεξαχθούν και τουρνουά τέτοιων ηλικιών, χαμηλών ηλικιών, δηλαδή K12, όπως είχε γίνει και πέρσι. Πάλι με σκοπό, σε αυτές τις ηλικίες δεν πάει ο πρωταθλητισμός ή ο ανταγωνισμός, αλλά η χαρά της συμμετοχής. Είναι μια πολύ ωραία δράση σήμερα υπό την αιγίδα της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Αρκαδίας, σε έναν ωραίο χώρο, στην πλατεία Άρεως, με ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Έρχονται συνεχώς παιδιά, ο καιρός δεν είναι σύμμαχος. Από εκεί πέρα το σημαντικό σήμα της ημέρας είναι να ευχαριστηθούν τα παιδιά, να παίξουν ποδόσφαιρο, να κάνουν φίλους. Και είναι, εντάξει, είναι μια ενέργεια που αργότερα θα μπορούν να την αναπτύξουν τα παιδιά. Αν είναι κάποιο ταλέντο, θα μπορεί να εξελιχθεί. Είναι, αυτό μπορεί να γίνει σε βάθος χρόνου. Το σημαντικό είναι ότι τα παιδιά θα χαρούν, θα παίξουν ποδόσφαιρο. Εσείς εντοπίσατε κάτι μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, έχετε εντοπίσει κάτι το οποίο μπορεί να σας κινήσει την περιέργεια και να μιλήσετε με τους γονείς, να γίνει κάτι? Υπάρχει ταλέντο. Υπάρχει, τα παιδιά έχουν ταλέντο. Και επειδή είμαι και προπονητής των νικτών, K14 και K16, βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Αυτό θα το δούμε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα διοργανωθεί σε λίγο καιρό. Θα δούμε αρκετά παιδιά. Και τώρα, για να κλείσουμε, σε επίπεδο ΕΠΣ Αρκαδίας, πώς θα πάμε με τη νικτή? Υπάρχουν προοπτικές επαναπροωθητισμού? Κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει προπονήσεις και είναι στο τρόπο φιλικούς αγώνες. Μόλις ξεκινήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα είμαστε έτοιμοι. Θεωρώ θα είμαστε έτοιμοι. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα παιδιά, πολύ όρεξη, από εμάς το ίδιο. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά.